Θέλω λίγο να εστιάσουμε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Οι πρώτες ζωντανές συνδέσεις έχουν να κάνουν με ρεπορτάζ υγείας, έχουν να κάνουν με εξελίξεις στον χώρο της υγείας. Θα ξεκινήσουμε με την πολύπαθη παιδοψυχιατρική κλινική του Παγνή. Μάλιστα, σήμερα πραγματοποιήθηκε και μία σύσκεψη με εμπλεκόμενους φορείς αναφορικά με την επόμενη μέρα μιας κλινικής. Και βέβαια, έχουμε και έναν αναβρασμό και μία αναταραχή στις τάξεις των τραυματιοφορέων. Γενικότερα, μία υποστελέχωση που μαστίζει τον κλάδο και πρέπει βέβαια να ληφθούν συγκεκριμένες αποφάσεις στο κομμάτι της τελέχωσης. Πάμε στον κύριο Βασιλικούδα, μέλος στο Σωματείο Εργαζομένων Παγνή και βέβαια ψυχίατρο. Την καλησπέρα μας, κύριε Κούδα. Καλησπέρα σας, σας και τους τηλεθεατές. Τελευταίες εξελίξεις στο μέτωπο της εύρυθμης, αν ποτέ υπάρξει, λειτουργίας της παιδοψυχιατρικής στο Παγνή. Κύριε Παναγιώτοπουλη, οι τελευταίες εξελίξεις δεν είναι τελευταίες, είναι αυτές που υπήρχαν και δυστυχώς παραμένουν εδώ και πάρα πολύ καιρό. Για χρόνια θα έλεγε κανείς. Και δυστυχώς και πάλι, μόνο για εύρυθμη λειτουργία δεν γίνεται λόγος. Γίνεται λόγος για μια, όπως είπατε πολύ σωστά, μια κλινική πολύ σημαντική. Θα ξαναπώ ότι είναι η μοναδική στην Κρήτη και στη Βορειοανατολική Ελλάδα συνολικά και εξυπηρετεί όλα τα παιδιά που χρειάζονται παιδοψυχιατρικές. Για να καταλάβει και ο κόσμος, το βασικό πρόβλημα είναι η υποστελέχωση, σωστά, με την κλινική να έχει μείνει με πώς γιατρούς. Η κλινική εδώ και πάρα πολύ καιρό είναι μόνο με δύο συναδέλφους ειδικούς, παιδοψυχιάτρους, οι οποίοι για να λειτουργεί η κλινική όλο το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο, κάνουν από 15 εφημερίες το μήνα. Για ακόμα μία φορά έχουν φτάσει προφανώς στα όρια της αντοχής τους. Καταλαβαίνετε ότι ούτε καν άδεια δεν μπορούν να πάρουν αυτοί οι συνάδελφοι. Και προφανώς και η σημερινή συνάντηση, η οποία έγινε, όπως είπατε, από θεσμικού φορείς, δηλαδή από τη διοίκηση του νοσοκομείου, τη διεύθυνση της κλινικής και της ΔΥΠΕ, είχε, όσο ξέρουμε εμείς, είχε για θέμα την δυνατότητα για περαιτέρω λειτουργία της κλινικής. Εμείς στα σωματείο, προφανώς και πολλές φορές και στα σωματείο και απευθυνόμενοι στον Ηρακλείο του Κολάου, έχουμε καλέσει ότι αυτή η κλινική πρέπει να γίνει αντικείμενο διεκδίκησης και απέτηση να λειτουργεί με πολύ καλύτερους όρους, δηλαδή να προσληφθούν οι συνάδελφοι που χρειάζονται για να λειτουργούν με όρους ασφάλειας και να μην είναι τον burnout στην καθημερινότητά τους. Όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά, αυτό δεν έχει επιτευχθεί ακόμα. Όχι μόνο δεν έχει επιτευχθεί, είμαστε πολύ μακριά από αυτό. Και δεν ξέρουμε τι μέλη γενέστε. Αυτό που θα ήθελα να παρατηρήσω είναι ότι φαίνεται πλέον, και όχι μόνο από την παιδοψυχιατρική, από όλες τις κλινικές και όλη την Ελλάδα και στο νησί μας βέβαια, ότι το ΕΣΥ έχει καταστεί ένας πάρα πολύ κακός εργοδότης, καθόλου ελκυστικός για καινούς συναδέλφους, γιατί και προκήρυξη που έγινε για ειδικό παιδοψυχίατρο στη συγκεκριμένη κλινική δεν παρουσιάστηκε κανένα συνάδελφο να θέλει να εργαστεί με αυτού όλου. Πού θα κατευθύνονται αυτά τα περιστατικά, σε περίπτωση που δεν ξέρω, μπει λουκέτο, δεν μπορεί να συνεχιστεί, να διασφαλιστεί εύρυθμη λειτουργία, να μπει κλινική σε μια κανονικότητα. Ένα παιδάκι σε επίπεδο περιφέρεια Κρήτσα πηγαίνει στην Αθήνα. Ναι, θα γυρίσουμε 10 χρόνια πριν, κύριε Παναγιωτόπουλε, όταν περιστατικά που θα τα βλέπουν οι παιδοψυχίατροι εδώ που θα εφημερεύουν, χωρίς να υπάρχει κλινική να νοσηλευτεί, θα τα παραπέμπουν στην Αθήνα. Και μιλάμε ότι η παιδοψυχιατρική του Παγνή, κύριε Παναγιωτόπουλε, είναι μια από τις λίγες στην Ελλάδα. Δηλαδή, μιλάμε για λιγότερες από 10 πανελλαδικά. Μεταξύ άλλων. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο είναι πολύ σημαντική. Έχουμε και ένα νέο υπουργό, τον κύριο Χρυσοχοίδη, ο οποίος μάλιστα έπηκε στους διοικητές των νοσοκομείων μέσα από δημοσιεύματα. Ενημερωθήκαμε και εμείς από συναδέλφους που καλύπτουν ρεπορτάζ υγείας. Είπε ότι όποιος δεν μπορεί να μας το πει και 24 ώρες θα είμαστε μια επαγρύπνηση, θα πρέπει να το πάρει, να ενημερωθεί για αυτό το σκηνικό στο Παγνή με την παιδοψυχιατρική και να βρουν άμεσα λύση. Καλές οι προσλήψεις, καλές οι τοποθετήσεις που λένε, παρά τις ταξιοδοτήσεις βέβαια και πώς έχουν φύγει, 10.000 μέσα στην επόμενη τετραετία, αλλά είναι θέματα τα οποία μας γυρίζουν 10 χρόνια πίσω. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι μέχρι τώρα δεδομένα και μέχρι τώρα συνθήκες δεν μας κάνουν αισιόδοξους. Ούτε με την καινούργια ηγεσία του Υπουργείου, γιατί η καινούργια ηγεσία του Υπουργείου, από όσο άκουσα και αυτά που γνωρίζετε κι εσείς, θα ακολουθήσει μια πολιτική στον χώρο της υγείας που έχει προϋπάρξει. Η πολιτική αυτή, δυστυχώς, κύριε Παγιαντόπουλε,
υποκρύπτει υποβαθμισμένες υπηρεσίες υγείας, υποκρύπτει νοσοκομεία να λειτουργούν στα όρια τους, υποκρύπτει προσωπικό περικομένο, όπως είναι και τώρα, και χωρίς να αντικατίσταται, και με συνθήκες εργασίας πάρα πολύ άσχημες για τους υγειονομικούς και προφανώς και με συνθήκες άσχημες για τους ασθενείς. Δηλαδή δεν θα μπορούσα να πω ότι είμαι και αισιόδοξος. Παρόλο που θα πρέπει βέβαια αυτό να μην μας πτωεί, θα πρέπει όπως είπαμε να αγωνιστούμε για την παιδοψυχιατρική και για το υπόλοιπο εθνικό σύστημα υγείας και να διεκδικήσουμε αυτό που πολλές φορές έχουμε πει ότι το έχουμε πληρώσει, δηλαδή ένα αποκλειστικά δημόσιο δωρεάν σύστημα υγείας για όλους, διαφορετικό από αυτό που έχουμε μέχρι τώρα. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Κούδα, περιμένουμε για τις εξελίξεις. Μακάρι να βγούμε ψεύτες και δημοσιογραφικά με φόντο αυτό το αβέβαιο μέλλον μιας κλινικής πολύ σημαντικής όπως η παιδοψυχιατρική. Σας ευχαριστώ θερμά. Την καλησπέρα μου. Καλό απόγευμα. Με λέει, το επόμενο διάστημα. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Να είστε καλά.